So stay online, please. So don't have a book. Καλησπέρα και από μένα και να ευχαριστήσω την κλινική που με περιέλαβε στην παρουσίαση σήμερα. Θα μιλήσω λίγο από την πλευρά των παιδιάτρων, να μπορέσουμε να δώσουμε λίγη παραπάνω γνώση από το κομμάτι της κλινικής εξέτασης για τα ισχύα των νεογνών. Λοιπόν, αυτό που προς το παρόν ακολουθεί η ελληνική κοινότητα δεν σχετίζεται, δεν ακολουθούμε, συγγνώμη, το παράδειγμα της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι κάνουν το καθολικό screening, όπως μας είπε ο κύριος Λαμπουτάκης, αλλά το παράδειγμα της Αμερικανικής Εταιρείας Παιδιατρικής, η οποία δεν προτείνει καθολικό screening με υπέρηχο στα παιδιά, αλλά παραμένει στην κλινική εξέταση και στα ευρήματα και ανάλογα στην παραπομπή στον ακτινολόγο και στον ορθοπαιδικό αν χρειαστεί. Να επισημάνω μόνο, αυτά δεν θα σας ενδιαφέρουν εσάς τους ακτινολόγους, αλλά για τους παιδιάτρους, το καινούριο που έχουμε στην κλινική εξέταση στα σημεία Ορτολάνη και Μπάρλοου είναι ότι το Μπάρλοου μας δείχνει πώς προκαλούμε εξάρτημα, έξοδο της κεφαλής του μυριαίου από την κοτήλη, και το Ορτολάνη, το οποίο θα πρέπει να ακολουθεί μετά σε μια ήρεμη κίνηση, συνεχόμενη κίνηση το Μπάρλοου, μας δείχνει πώς ξαναβάζουμε την κεφαλή του μυριαίου μέσα στην κοτήλη. Τελευταίες οδηγίες το 2019 από την Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία λένε ότι από τα δύο κλινικά σημεία, αυτό που είναι το πιο ειδικό για να θέσουμε την υποψία αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχύου, είναι το Ορτολάνη. Και υπάρχει περίπτωση αυτά τα θετικά Μπάρλοου που βλέπουν οι παιδίατροι στο ιατρείο τους σιγά σιγά να αρνητικοποιούνται. Επομένως, το Ορτολάνη είναι πιο ευαίσθητο στην ανίχνευση της νόσου. Άλλο κλινικό σημείο το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμο στους παιδιάτρους είναι η μειωμένη απαγωγή των ισχύων. Θεωρητικά, ένα ισχύο σε ένα νεογνάκι βρέφος πια άνω των 40, άνω των 4 εβδομάδων, άνω των 30 ημερών, θα πρέπει η γωνία της απαγωγής να είναι άνω των 60 μυρών. Επομένως, σε βρεφάκια τα οποία ήδη από τις πρώτες ημέρες ή εβδομάδες της ζωής βλέπουμε μειωμένη απαγωγή των ισχύων, κάτω από τις 60 μοίρες, εδώ βλέπουμε τη διαφορά, θα πρέπει να παραπέμπονται για screening, είτε με υπέρηχο είτε σε παιδοορθοπαιδικό. Αυτή η εξέταση συγκεκριμένα είναι η πιο χρήσιμη στις περιπτώσεις που έχουμε αμφωτερόπλευρη αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου, οπότε δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τις επόμενες εξετάσεις που θα σας δείξω τώρα, που είναι η ασυμμετρία στο μήκος του μυριαίου, που εκτός από την αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου θα μπορούσε να είναι θετική και σε αληθή βράχυνση του μυριαίου οστού. Τα ισχύα και τα γόνατα βρίσκονται και τα δύο σε κάμψη. Στις ασύμμετρες επίσης γλουτιές πτυχές. Μια διαφάνεια που δεν έχουμε. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, επομένως, αυτά είναι τα κλινικά σημεία στα οποία θα πρέπει να μείνει ο παιδίατρος. Από την Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία συστήνεται ο μηνιαίος τουλάχιστον έλεγχος μέχρι την ηλικία των 9 μηνών των ισχύων. Οπότε, ο παιδίατρος ήδη από την νεογνική ηλικία όμως θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος για το ποιοι είναι οι ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες που μπορεί να μας υποψιάσουν για το νόσημα. Κυρίως εμείς λειτουργούμε με την βασική προγνωστική, οι παράγοντες κινδύνου είναι η αληθής, η ισχυακή προβολή και κυρίως η αληθής ισχυακή προβολή, όπου τα ισχύα βρίσκονται σε κάμψη και τα γόνατα σε έκταση. Το θετικό οικογενειακό ιστορικό, εάν υπάρχει στην οικογένεια παιδί το οποίο προηγούμενο παιδί με αναπτυξιακή δυσπλασία των ισχύων, και
αμφίβολη ή θετική παιδιατρική εκτίμηση, φυσική εκτίμηση. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτές τις οδηγίες από την Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες και τα περισσότερα παιδιά που έχουν τελικά αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου δεν βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Οπότε μπορεί να μας ξεφύγει ένα μεγάλο κομμάτι παιδιών που έχουν το νόσημα και δεν ανιχνεύονται πρόημα. Τώρα, το επόμενο κομμάτι από τη μεριά των παιδιάτρων είναι αυτό που ανέλησε και η κυρία Μαΐζεν, η οποία μίλησε για την πρόληψη. Σε αυτή την περίπτωση η σωστή θέση είναι το βαθύ κάθισμα και οι MRCP είναι πια πάρα πολύ έχουν μπει πολύ δυναμικά στην ζωή μας και στη ζωή των γονιών. MRCP οι οποίοι κρατούν τα ισχύα σε χαμηλότερες γωνίες δεν είναι, όπως φαίνεται επάνω, δεν είναι αποδεκτή και το βαθύ κάθισμα είναι η σωστή μέθοδος. Το δεύτερο είναι το φάσκαμα, το swaddling που είπε και η κυρία Μέιζεν, η οποία, όπως φαίνεται στην επάνω φωτογραφία, θα πρέπει να αφήνει ελεύθερα τα κάτω άκρα να κινούνται. Οι πρακτικές των Ναβάχο Ινδιάνων έχουν αποδώσει μεγαλύτερα ποσοστά, όπως μας είπε η κυρία Μέιζεν, αναπτυξιακής δυσπλασίας των ισχύων. Δεν είναι πολύ σύνηθες πια, αλλά θα πρέπει ο παιδίατρος να είναι λίγο ευαισθητοποιημένος σε αυτό το κομμάτι. Το επόμενο είναι ότι το τελευταίο είναι ότι υπάρχει μία πρακτική που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα και είναι η διπλή πάνα για την αντιμετώπιση ενός πιθανός, ας πούμε, ασταθούς ισχύου που μπορεί να βρει ένας κλινικός παιδίατρος. Να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει αφορισμός της διπλής πάνας. Γι' αυτό γιατί δεν μπορεί να κάνει κακό να βλάψει το βρεφάκι. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι θεραπευτικό, δεν βοηθά καθόλου γιατί οι δυνάμεις που πρέπει να εξασκούνται στα ισχύα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που εξασκούνται με την διπλή πάνα και επομένως μπορεί να μην βλάπτουμε, αλλά εφησυχαζόμαστε και δεν θεραπεύουμε τελικά το ισχύο με πρόβλημα. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι παιδίατροι σε αυτό το κομμάτι. Αυτά από τη δική μου τη μεριά, αν θέλετε κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ουσιαστικά μας δείχνετε πόσο διαφορές στρατηγικών υπάρχουν. Επομένως, μέχρι ότου υπάρξουν κάποια διεθνώς αποδεκτά guidelines, εμείς θα πρέπει κάπως να επιβιώσουμε στην ιατρική μας πρακτική. Το αμερικάνικο σύστημα βασίζεται στον παιδίατρο, το κεντροευρωπαϊκό βασίζεται πολύ στον αυτινολόγο. Να σας ρωτήσω τώρα για τα σημερινά δεδομένα, για τώρα που μιλάμε. Σε ποιες περιπτώσεις εσείς, αν είχατε τον κύριο Χλαμπουτάκη που είναι expert, σε ποιες περιπτώσεις θα σηκώνω το τηλέφωνο να του πείτε εγώ θέλω να έχω μια εξέταση προς εμένα και τι θα του ζητάει κάθε χρόνος. Όπως σας έρχεται από την καθημερινή σας πρακτική, ναι. Φαντάζομαι και εσείς κάποια στιγμή θα βρεθήκατε σε κάποια στιγμή, θα προβληματιστήκατε. Υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι ξεκάθαρα, αλλά θα ευρεθούν και ναι. Πότε θα σηκώνω το τηλέφωνο και τι θα ζητάγατε να του πείτε. Και για να μην επανέλθω με ερώτηση, θα ρωτήσω και τον κύριο Βραγουτάκη με τη σημερινή πρακτική, πότε θα ή και τον κύριο Σκουλικάρη. Τι θα ζητούσε το παιδί του, πώς θα σηκώνει το τηλέφωνο για να ακούσει το παιδί του και τι θα του ζητούσε, τι πληροφορία θα ζητούσε το παιδί του. Λοιπόν, να πω απλά ότι σε ένα πλαίσιο επιτήρησης από την Αμερική που ακολουθεί το σύστημα της μόνος κλινικής υποψίας, υπάρχει ένα πλαίσιο, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο επιτήρησης των νεογνών και αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε ένα δίκτυο το οποίο δημιουργείται ανάμεσα σε έναν παιδίατρο, έναν ακτινολόγο και έναν παιδό ορθοπαιδικό. Επομένως, εάν είχα τον κύριο Χλαπουτάκη, νομίζω ότι πιο εύκολα θα ζητούσε υπερηχογράφημα ισχύων δίπλα μου, γιατί είναι εκπαιδευμένος, ειδικευμένος σε αυτό. Τώρα, στην παρούσα όμως, στην παρούσα κατάσταση, ο κλινικός παιδίατρος, αφού πει η υποψία του ασταθούς ισχύου της αναπτυξιακής δυσπλασίας, στην πρώτη εξέταση του νεογνού, βλέπουμε τα παιδάκια εμείς την πρώτη εβδομάδα και μετά τον πρώτο μήνα ζωής. Αν μπει από την πρώτη ήδη εξέταση η
η λιπόνια και αν υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες κινδύνου που συζητήσαμε, όπως είναι η ισχυακή προβολή, ολιγοϊδράμιο, μηχανική, δηλαδή η ισχυακή προβολή στο τρίτο τρίμηνο, μηχανική δυσκολία στον τοκετό, ζητάμε νωρίς. Ιδάλλως, θεωρητικά μπορούμε να κάνουμε μία επανεκτίμηση περίπου στις 2 εβδομάδες, όχι πέρα από τις 2 εβδομάδες, για να δούμε αν παραμένει αυτή η υποψία και επομένως τότε θα ζητήσουμε και την εκτίμηση από τον ακτινολόγο. Τώρα, οι περισσότεροι, μάλλον οι ακτινολόγοι, σημειώνουν τα ευρήματά τους στον απεικονιστικό έλεγχο που κάνουν. Οι περισσότεροι παιδίατροι όμως δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη διαδικασία, δηλαδή την ταξινόμηση και την σταδιοποίηση όπως την βάλατε εσείς. Οπότε όντως θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί του για το αν μπορούμε να περιμένουμε, εάν είναι φυσιολογικό για την ηλικία το έβριμα που έχουμε και μπορούμε να περιμένουμε λίγο ακόμα ή θα πρέπει να χρειαστούμε παρέμβαση. Και εκεί μπαίνουν φυσικά και οι ορθοπαιδικοί. Είναι το τρίτο κομμάτι που θα εκτιμήσει πέρα από την παιδιατρική εκτίμηση και το απεικονιστικό έβριμα. Οπότε έχετε λόγους να τηλεφωνήσετε όχι τόσο στο γύρο πλέον, γιατί ο κύριος Κουλικάκης τον έχετε και πιο κοντά. Επομένως, έχοντας τον πιο κοντά, έχετε λόγο και να παραπέμψετε περιστατικά σε συγκεκριμένα ομάδα που μας περιγράψετε, αλλά και να ζητήσετε, όχι εσείς προσωπικά, αλλά ένας περίοδος που ενδεχομένως ασκεί την παιδιατρική στο ειδικό του ιατρείο. Να ζητήσεις και κάποια ερμηνευτική προσέγγιση των ευρημάτων και των μετρήσεων, γιατί όλα πρέπει να μεταφράζονται σε ένα συμπέρασμα έτσι, και όχι να μένουν μόνο αριθμοί. Έτσι. Από ό,τι φαντάζομαι, αντίστοιχα και οι παιδοακτινολόγοι, ο κ. Κουλικάκης και ο κ. Στορτέξ, είχαν κάτι να ρωτήσουν και εσάς. Επομένως, ας τους δώσουμε το λόγο. Ναι. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία. Ο πατέρας μου ήταν ορθοπαιδικός και μάλιστα ασχολείται πολύ με το κομμάτι του συγγενούς εξαθρήματος, όπως το λέγανε τότε. Όταν γεννήθηκε το 2007 ο γιος μου και το έκανα υπέρηχο ισχύων, μου λέει ο πατέρας μου, σας το πω πώς μου το είπε, «Μα κατέχεις τα κάνεις ή να βγάλουμε του κοπελιού μια ακτινογραφία να είμαστε σίγουροι». Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε. Η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη τα έχουμε καταφέρει. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά που γεννιούνται στην Κρήτη ελέγχονται. Δεν λέω όλα, γιατί προφανώς δεν ελέγχονται όλα. Και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν και στα νοσοκομεία συνάδελφοι, οι οποίοι είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και κάνουν εξετάσεις. Οπότε ένα στοιχείο είναι αυτό, ότι τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό μας κάτω τα παιδιά τα ελέγχουμε όλα. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα περισσότερα ισχύα τα οποία θεραπεύονται είναι ισχύα με αρνητική κλινική εξέταση και από εξαιρετικούς παιδιάτρους. Τα περισσότερα, όχι κάποια, τα περισσότερα. Γιατί απλά προέρχονται από αυτή τη μεγάλη δεξαμενή των δυσπλαστικών ισχύων που είναι όμως σταθερά, τα οποία θέλουν θεραπεία, αλλά δεν δίνουν κλινική εικόνα. Δεν μπορεί να τα δει κανείς. Να τα διαγνώσει δηλαδή κλινικά. Το δεύτερο, το οποίο ήθελα να σας πω, είναι το εξής. Επειδή αναφερθήκατε στις αμερικανικές οδηγίες, εκεί από την τεχνική του Χάρκε, όταν έγινε η συνάντηση αυτή του 2018, ενδιαφέρθηκε η Παιδιατρική, η Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Ακαδημία και μάλιστα υπήρχε και απεσταλμένος δικός του συνάντηση που κάναμε. Ήμασταν άτυχοι γιατί πέσαμε στο COVID. Γιατί ζητήσαν να τους δώσουμε το position paper, αυτό που γράψαμε, προκειμένου να συζητηθεί στο General Assembly της ΕΑΠ που ήταν πέρυσι, νομίζω, στην Βαρκελόνη το Δεκέμβριο. Το οποίο όμως δεν έγινε. Είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους, οπότε ενδέχεται στο εγγύς μέλλον να υπάρξουν και κάποιες ευρωπαϊκές παιδιατρικές οδηγίες προς αυτή την κατεύθυνση, εφόσον βέβαια το εγκρίνουν. Νίκο. Να συμπληρώσω ότι γι' αυτό πρόσθεσα ότι πρέπει να είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι σαν παιδίατροι, γιατί τα περισσότερα παιδιά που διαγνώσκονται με την νόσο δεν έχουν παράγοντες κινδύνου, οπότε δεν μπορούμε να βασιστούμε στους παράγοντες κινδύνου αποκλειστικά για να μπορέσουμε να παραπέμψουμε ένα παιδί και να το θεραπεύσουμε. Και παρότι στην Αμερικάνικη κοινότητα ακολουθείται αυτός ο κανόνας μόνο της κλινικής υποψίας, υπό το πρίσμα της καλής πρακτικής ιατρικής, θεωρείται και τίθεται η ένδειξη να γίνεται καθολικό screening. Υπάρχει δηλαδή ένας αστερίσκος εκεί πέρα. Οπότε πιθανώς να έχουμε αναθεωρήσεις. Ωραία.
Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να ρωτήσει κάποιος παρόντας, τότε να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές όλους. Μην κινηθεί κανείς από τη θέση του. Έχουμε τον κύριο Νοβάκη.